φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, εκ μέρους της Επιτροπής Περιοχής της Κομματικής Οργάνωσης Αττικής του ΚΚΕ, σας καλωσορίζουμε στα εγγένεια της έκθεσης ιστορικού και αρχαιακού ειδικού από το Ιστορικό Αρχείο της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, με τίτλο «Το Απελευθερωτικό Επαναστατικό 1944». Η έκθεσή μας, που λειτουργεί από σήμερα έως και την 1η Δεκέμβρη, για έναν ολόκληρο μήνα, αποτελεί μια πρωτοβουλία ενταγμένη στην πολύμορφη δραστηριότητα που αναπτύσσει το κόμμα μας στην Αττική αλλά και σε όλη τη χώρα, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τη συμπλήρωση 80 χρόνων από την απελευθέρωση και την ταξική σύγκρουση του Δεκέμβρη του 1944, που εκτελήθηκε με επίκεντρο την πρωτεύουσα. Όπως με το μεγάλο συλλαλητήριο που διοργανώσαμε ανήμερα της επετείου της απελευθέρωσης Αθήνας και του Πειραιά στις 12 Οκτώβρη, τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε μια σειρά γειτονιές, τους ιστορικούς περιπάτους σε μέρη που διεξήχθησαν μερικές από τις άπειρες ηρωικές μάχες του λαού μας, με καθοδηγητή και αιμοδότητο ΚΚΕ, τη θεατρική παράσταση «Τα Μαγικά Βουνά», αλλά και με τη συνέχεια που θα δώσουμε και με άλλες εκδηλώσεις, όπως αυτές που έχουμε ήδη ανακοινώσει ότι θα πραγματοποιηθούν εδώ σε αυτόν τον χώρο στο πλαίσιο της έκθεσης, τη διημερίδα της Κομματικής Οργάνωσης Αττικής και του Τμήματος Ιστορίας της Κεντρικής Επιτροπής στις 29 και 30 Νοέμβρη στο Πάντιο Πανεπιστήμιο με τίτλο «Η μάχη της ιστορίας, ταξική χειραφέτηση ή αστική οπισθοδρόμηση», αλλά και το λογοτεχνικό, το επιστημονικό συνέδριο της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, που θα πραγματοποιηθεί στις 21 και 22 Δεκέμβρη στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής, με θέμα «Η λογοτεχνία στα χρόνια της Θίελλας» για τη συνάντηση της νεοελληνικής λογοτεχνίας με το έπος της αιανικής αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας τη δεκαετία 1940-1950. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες ευελπιστούμε να συμβάλλουν στην επαφή και γνώση της ιστορίας του επαναστατικού, του εργατικού λαϊκού κινήματος στη χώρα μας, δυναμώνοντας σήμερα τον αγώνα για τη διέξοδο από το σύστημα της αδικίας και των πολέμων, στο δρόμο της σύγκρουσης και της ανατροπής για τον σοσιαλισμό. Το κτίριο που βρισκόμαστε σήμερα και φιλοξενεί την έκθεσή μας αποτελεί ένα από τα πρώτα κρατικά οικοδομήματα της Αθήνας και κτίστηκε το 1834 κατά την περίοδο μεταφοράς της πρωτεύουσας από τον Ναύπλιο. Στην αρχική του μορφή ήταν μονόροφο σε σχήμα πι και στέγασε το εθνικό, βασιλικό τότε, τυπογραφείο και λιθογραφείο. Το 1854 καταστράφηκε ολοσχερός από πυρκαγιά και για πολλά χρόνια είχε μείνει εκτός λειτουργίας. Το 1907 το οικοδόμημα αναμορφώθηκε με σκοπό να λειτουργήσει το Πρωτοδικείο Αθηνών. Το 1931 προσθέθηκε ένας ακόμα όροφος προκειμένου να στεγάσει τις αυξημένες ανάγκες των δικαστικών υπηρεσιών. Τα επόμενα χρόνια προσθέθηκαν και άλλες εγκαταστάσεις, οι οποίες μετά τη μεταφορά των δικαστηρίων γκρεμίστηκαν και διαμορφώθηκε η σημερινή πλατεία δικαιοσύνης που βρίσκεται ακριβώς από πίσω μας. Η ιστορία του κτηρίου είναι συνυφασμένη με την ιστορία του εργατικού κινήματος του τόπου, καθώς στη θέση του έγιναν εκατοντάδες δίκες κομμουνιστών και άλλων αγωνιστών που διώχθηκαν από το αξιστικό κράτος. Για αρκετούς οι διώξεις αφορούσαν τη συνδικαλιστική τους δράση, όπως και τριών συντρόφων μαστόρων, που βοήθησαν όλες αυτές τις μέρες στο στήσιμο της έκθεσης, εδώ στο χώρο που πριν κάποια χρόνια δικάζονταν οι ίδιοι. Εδώ έγινε η πρώτη δίκη του ήρωα κομμουνιστή, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Νίκου Μπελογιάννη, τον Οκτώβριο του 1951. Λίγους μήνες πριν την εκτέλεσή του από την κυβέρνηση Πλαστήρα στο Βουδί στις 30 Μάρτη του 1952, μαζί με τους συντρόφους Ηλία Αργυριάδη, Νίκο Καλούμενο και Δημήτρη Μπάτση. Εκτός από αυτό καθ' αυτό το κτίριο, στη γύρω περιοχή, στους δρόμους και τα στενά που το περιβάλλουν, δόθηκαν μερικές από τις πιο σκληρές μάχες το 1944. Η λαϊκή πλημμύρα σε αυτούς εδώ τους δρόμους, στις μέρες της απελευθέρωσης, έδωσε τις κοιτάδες στις μάχες, στενό το στενό, τετράγωνο το τετράγωνο, την περίοδο της κρίσιμης τακτικής σύγκρουσης του Δεκέμβρη του 1944, που διήρκησε 33 ολόκληρες μέρες. Στη Σταδίου, στην Πανεπιστημίου, στην Πατησίων, σε δεκάδες ακόμα σημεία στο κέντρο της Αθήνας,
είχαν στηθεί ολοφράγματα από το λαό που ήταν συσπειρωμένος και οπλισμένος με το ΕΑΜ Ελλάς, τις μέρες εκείνες που κλονίστηκε η αστική εξουσία και οι δυνάμεις της, μέσα σε αυτές και οι ταγματασφαλίτες, οι δοσύλλογοι, οι μαυραγωρίτες που είχαν συνεργαστεί με τους Ναζί και ήταν περικυκλωμένοι και κυριολεκτικά όλοι αυτοί στριμωγμένοι στο κέντρο της Αθήνας. Μια σύγκρουση αναπόφευκτης, κατά την οποία η αστική τάξη και το κράτος της έκαναν το παν να ανατρέψουν το συσχετισμό δύναμης που είχε διαμορφωθεί υπέρ του ΕΑΜ Ελλάς και του ΚΚΕ σε συνθήκες επαναστατικές. Ο στόχος της αστικής τάξης ήταν ένας και μοναδικός, με οποιοδήποτε τίμημα. Η διατήρηση της εξουσίας της, στηριγμένη και στους διεθνείς συμμάχους της και ειδικότερα στις Βρετανικές Ένοπλες Δυνάμεις, που ενώ μένοντα τα μέτωπα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, επέλεξαν να διαθέσουν στρατό και οπλισμό για την καταστολή του εργατικού λαϊκού κινήματος στην Ελλάδα. Για το στόχο αυτό εκμεταλλεύτηκαν και τις ανεπάρκειες του ίδιου του κόμματός μας, που ενώ ηγήθηκε ενός από τα μεγαλύτερα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα στην Ευρώπη, δεν κατόρθωσε να διαμορφώσει στρατηγική σύνδεση του αγώνα αυτού με την κατάκτηση της εργατικής εξουσίας. Ευελπιστούμε ότι η έκθεση που διαμορφώσαμε με την εθελοντική εργασία δεκάδων συντρόφων και φίλων θα αποτελέσει για όλο τον επόμενο μήνα πόλο έλξης για τους εργατοϋπάλληλους της Αττικής, τους επαγγελματίες, τους μαθητές, τους φοιτητές, τους σπουδαστές των σχολών κατάρτισης, τους επιστήμονες γενικότερα, αλλά και ιδιαίτερα τους νέους που σπουδάζουν σε αντικείμενα σχετικά με την ιστορία. Επιδιώκουμε να περάσουν το κατόφλι της οι αγωνιστές της δρακογενιάς σε αμυντικής αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, οι οικογένειές τους, τα παιδιά, τα εγγόνια και τα δυσεγγονά τους. Τις επόμενες 30 μέρες η έκθεσή μας θα είναι φιλόξενη για όλους όσους έχουμε συμπορευτεί στις μάχες του προηγούμενου διαστήματος, που βρεθήκαμε μαζί στους δρόμους του αγώνα, για όλους όσους αναγνωρίζουν τη συμβολή του ΚΚΕ στην ανάπτυξη της εργατικής λαϊκής πάλης για τα συμφέροντα της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας. Για όλους όσους προβληματίζονται με τη σημερινή βαρβαρότητα, που μπορεί να σκέφτονται ότι τίποτα δεν αλλάζει, αλλά ταυτόχρονα ανησυχούν και λένε ότι κάτι πρέπει να γίνει. Πιστεύουμε ότι και στην έκθεση θα βρουν μια σειρά απαντήσεις σε αυτούς τους προβληματισμούς. Η έκθεσή μας απευθύνεται σε όλους όσους αναζητούν και θέλουν να μάθουν την ιστορική αλήθεια, που γράφτηκε με αγώνα, αίμα και αμέτρητες θυσίες, που ακριβώς γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να σβηστεί όσο βρώμικο μελάνι και αν χύσει η άρχουσα τάξη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα επιτελεία τους. Εδώ μπορεί ο καθένας και κάθε μια να μάθει την ιστορία μέσα από τα μάτια των πραγματικών πρωταγωνιστών της, των αγωνιστών της αιαμικής αντίστασης, των μαχητών του Ελλάς, με μπροστάρι το ΚΚΕ που σάλπισε την αντίσταση ώστε ο ήρωας λαός να απελευθερώσει τη χώρα από τον κατακτητή, να δώσει τη μάχη του Δεκέμβρη και στη συνέχεια του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας αρνούμενος να υποταχθεί. Ιδιαίτερα, η έκθεση απευθύνεται στις νέες και τους νέους κομμουνιστές, στους συντρόφους μας της ΚΝΕ, στους πρωτοπόρους αγωνιστές που το επόμενο διάστημα θα πάρουν την απόφαση να ενταχθούν στις γραμμές του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, ώστε να γνωρίσουν ακόμα καλύτερα την ιστορία του επαναστατικού και εργατικού λαϊκού κινήματος, να έρθουν σε επαφή με τα πολύτιμα συμπεράσματα που βγάζουμε μέσα από τις συλλογικές μας επεξεργασίες και αποτελούν μια μεγάλη δύναμη αντοχής, διαπαιδαγώγησης, έμπνευσης για τη δράση μας σήμερα. Εδώ στο κτίριο των πρώην δικαστηρίων θα βρεθούμε ανάμεσα στα ντοκουμέντα της εποχής και στις φωτογραφίες των τιμημένων όπλων του Ελλάς, ανάμεσα στις μορφές των αγωνιστών και στα συνθήματα του Δεκέμβρη. Θέλουμε να συζητήσουμε για την ανάγκη κατεύθυνση της πάλης του εργατικού λαϊκού κινήματος να προσανατολιστεί στη μοναδική φιλολαϊκή διέξοδο από την καπιταλιστική βαρβαρότητα, τον υπεριαλιστικό πόλεμο που γεννά και τα σύννεφά του πυκνώνουν μέρα με τη μέρα με ανυπολόγιστους κινδύνους για το λαό μας λόγω της εμπλοκής της χώρας μας αυτών. Με στόχο την ολοκλήρωση του τιτάνιου αγώνα που έδωσε ο λαός τα χρόνια της κατοχής, τις μέρες της απελευθέρωσης και του ηρωικού Δεκέμβρη, στην τρίχρονη υποποιία του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας με την κατάκτηση της εργατικής εξουσίας, το σοσιαλισμό. Η δημιουργία και η λειτουργία της έκθεσης αποτελεί, όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα, προϊόν της εθελοντικής εργασίας και προσφοράς δεκάδων συντρόφων και φίλων. Είναι φτιαγμένη από τα ίδια υλικά που είναι φτιαγμένο το κόμμα μας, τη συλλογικότητα,
τη συντροφικότητα, την αλληλεγγύη, την πίστη και προσπάθεια για τον κοινό μας σκοπό. Στο πλαίσιο της, λειτουργεί βιβλιοπωλείο της σύγχρονης εποχής, με ειδικές προσφορές για τους επισκέπτες της, χώρος του κόκκινου αερόστατου με ξεχωριστό πρόγραμμα ξενάγησης για τους μικρούς φίλους της ΚΝΕ, δυνατότητα οργανωμένων ομαδικών ξεναγήσεων, ενώ θα διακινούνται και πρωτότυπα αναμνηστικά με συμβολικό αντίτιμο για την οικονομική ενίσχυση του κόμματος. Φυσικά, τίποτα από όλα όσα θα δούμε στην έκθεση δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς την τεράστια προσπάθεια διάσωσης, συντήρησης και ψηφιοποίησης του ιστορικού αρχείου του κόμματός μας. Το συγκλονιστικό αφιέρωμα του Ριζοσπάστη το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, με αφορμή τη συμπλήρωση των 30 χρόνων από την καταστροφική πλημμύρα που έπληξε την έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, την εφημερίδα και το αρχείο του, αναδεικνύει γλαφυρά τη μεγάλη λαϊκή κινητοποίηση για τη διάσωσή του, που αποτελεί και αυτή ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα και επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχουν άπαρτα κάστρα για τους κομμουνιστές. Φυλάμε λοιπόν ως κόριο οφθαλμού την επερεκατοντάχρονη ιστορία μας. Είμαστε περήφανοι γι' αυτή και βέβαιοι ότι με τη συμβολή κάθε κομμουνιστή και κομμουνίστριας, των οπαδών και φίλων του κόμματος, αγωνιστών του εργατικού λαϊκού κινήματος, νέων πρωτοπόρων που θα αναδειχθούν μέσα από την ασίγαστη και ανσυμφιλή ότι ταξική πάλι σε όλες τις συνθήκες, θα γράψουμε με τη σημερινή μας δράση νέες λαμπρές σελίδες στην ιστορία μέχρι την οριστική νίκη του λαού μας, το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε για την παραχώρηση του χώρου και των απαραίτητων διευκολύνσεων για την λειτουργία της έκθεσης, τους δημοτικούς συμβούλους και τους αρμόδιους αντιδημάρχους που τις ενέκριναν. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους συντρόφους και συντρόφισσες, φίλους και φίλες που διέθεσαν εκατοντάδες εργατοώρες, σωματικά και πνευματικά, αξιοποιώντας ο καθένας τις γνώσεις, την τέχνη του, το επάγγελμά του. Συγκεκριμένα, τους οικοδόμους, τους μπογιατζίδες, τους μαραγκούς, τους ηλεκτρολόγους, τους μεταλλεργάτες, τους αρχιτέκτονες, τους μηχανικούς, τους σκηνογράφους, τους τεχνικούς γραφικών τεχνών, τους καλλιτέχνες στη δημιουργία εικαστικών εγκαταστάσεων, τους τοιχογράφους και ζωγράφους μεγάλων επιφανειών, τους γραφίστες και άλλους ειδικούς στη διαμόρφωση εκθεσιακών χώρων. Όλοι εμείς είναι δυνατόν να συντονιστούμε και να έχουμε πλάνο δουλειάς, χρονοδιαγράμματα, υπολογισμό των απαραίτητων υλικών και ό,τι άλλο χρειάζονταν μέσα από τη συνεργασία της Κομματικής Οργάνωσης Αττικής με τα τμήματα της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, όπως το Τμήμα Ιστορίας, Προπαγάνδας, τη Συντακτική Επιτροπή του Ριζοσπάστη, την Επιτροπή Ιστορικού Αρχείου της Κεντρικής Επιτροπής. Ελπίζουμε η έκθεση και οι εντυπώσεις που θα αφήσει να είναι αντάξια του μεγαλείου του ήρωα λαού που επιδιώκει αυτή να προβάλλει. Σε αυτό το σημείο, να δώσουμε το λόγο στον σύντροφο Φάνη Παρή, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και υπεύθυνο της Επιτροπής Ιστορικού Αρχείου του Κόμματος, για μια σύντομη παρουσίαση της δομής και του περιεχομένου της έκθεσης.